Τώρα, είμαστε όμως γενικά ως λαός. Μην πω καμιά άλλη λέξη. Δεν πρέπει να πουλάμε το λάδι με 3 ευρώ. Είμαστε σκέφτες που είμαστε, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δημιουργικοί. Παίρνουμε μερικές θέσεις από που είναι πάνω στον κάμπο, οι οποίες καταφέρουν να κάνουν ένα σχετικό άλλο βαθμό. Οι μαθητές λοιπόν ευαισθητοποιήθηκαν και λένε ένα παιδί που δεν θα διασώσουν. Αυτές πήγαιναν για να σώσουν όπου πάνε στην Ιταλία. Πρέπει να το παγορέψετε πια ως κράτος να μεταναστεύουν τα παιδιά μας. Θα απαγορευτεί πάρα αυτά. Η μετανάστευση συμβαίνει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ναι, αλλά όχι για τις εταιρείες. Καθόλου επιτρέπεται. Γιατί είναι σημαντικές. Θα είναι περίπου. Πολύ σημαντική. Τη βλέπετε λίγο. Αυτή λειτουργούσε ένα παλιό εργοστάσιο. Δύο τρίβοι. Ήρθε στην περιοχή μας, διασώθηκε, την ανακάλυψαν οι μαθητές μας κρυμμένοι κάπου μεταξύ σικιών και βάτων και σκήνων. Σε χωράφια. Ναι, σε χωράφια. Όπως ανακάλυψαν και τα παλιά πιεστήρια, παρακαλέσαμε την οικογένεια που τα βιέστηκε μας τα έφερε. Θα τοποθετηθούν κάρο. Κάρα, παλιά πιθάρια, τα άρωτρα. Σε κάθε λιά. Πού τη δωρητή. Γιατί κάτι τη ζόρισαν. Εσείς πώς μεταφέρετε. Θα δούμε τώρα. Το γεωγραφικό στίγμα της περιοχής και κάθε μια παίρνει ένα όνομα από την αρχαιότητα. Δηλαδή, έχουμε αρχές ελληνικές πόλεις στην περιοχή μας που είναι Ανθρέα, Σιρήνη, Εύα, Νηρίες. Έχουμε τον Δαναό που πέρασε κάποτε από εδώ. Έχει τη λέξη Τάνος, Δαναός, Ύστερης, Λούναρης. Έχουμε τον Βάρο να επάνω του άκου σημαίνει ό,τι λάβει. Βάρη θα παρανσώσω. Όπως λέτε, το πάτη, από την πάει πάνω από εδώ. Τι τα χιόνια. Κατανοητή. Βάζουμε κάτω, βάζουμε το μαγκανοπύρα εδώ. Άρα θα είναι ένα ζωτικό πάρκο το οποίο θα είναι τρομερό. Θα είναι μοναδικό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και την Ιππήλιο. Γιατί μπορεί να έρθει για παράδειγμα στην Κρήτη στην Κρήτη μία ελιά, μία, 2,5 χιλιάδων χρόνων, εμείς θα έχουμε τουλάχιστον 25, οι οποίες θα είναι άνω των 1500 χρόνων. Η ηλικία κάθε ελιάς την κατανοούμε με βάση την περίμετρο, τη διάμετρο και με ένα στελεστή από 0,5 μέχρι 1,5. Σε μια περιοχή όπως είναι η Κέρκυρα, όταν έχει μεγάλη βροχόπτωση, μεγαλώνει πολύ πιο γρήγορα. Εμάς εδώ πέρα βρέχει κάθε δεκαετία και άμα συμπεριλήσει ο Θεός και ο Μίξ. Τόσο καλά πάνε. Τόσο καλά πάνε, δυστυχώς. Έχουμε μεγάλο βρώμα. Ναι. Τώρα, το σχολείο μας. Εδώ είναι ένα αλώνι πέθρια έλθρα διδασκαλίας. Σε λίγο επάνω θα σμίξουν οι μπουριές. Βγάζει τα βιβλιοθέκη του Μαυροθύμου και θυμάστε το σοπαδάσκαλο που έχουν τα πουλιά. Θα πούνε και τα πουλιά και το δάσκαλο. Γιατί οι αλλιώ έχουν γίνει πάρα πολύ μιλές. Έτσι έχουμε διαμορφώσει μια άλλη αισθητική. Βλέπετε λίγο μεταξύ. Είναι αυτά όλα έργα των μαθητών. Ανά εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε τα ξύλινα κάθισματάκια. Εδώ είναι ένα μέσο κάμινο. Μετά είναι ένα κάμινο. Εδώ είναι ένα παλιό διασεβό το οποίο δεν είναι πια και δεν φαίνεται ως διασεβό. Από εδώ βάζουμε τα άλλα αντικείμενα. Εδώ επάνω θα πούνε όρθιοι τα παλιά πιεστά. Μα και οι μαθητέ μα εδώ πέρα έχουν δημιουργήσει 15 τουλάχιστον θα πούνε τα άλλα. Γιατί κάτι στο δίκτυο. Τι σου είχατε κάποιοι μέσα κάποιοι Γάλλοι που ενθουσιάστηκαν. Σκεφτείτε λίγο όλη την κοινωνία για παράδειγμα. Κάθε χωριό ανάλογα με την ιστορία, την παράδοσή του, να διαφημίσει και να αξιοποιεί ένα πάρκο. Τι σημαίνει άκρη τουρισμού και τι σημαίνει τουριστικό κεφάλαιο. Λογικό δεν είναι. Από την άλλη, τώρα επιτρέπεται αυτέ τι ώρε εδώ πέρα να πουλούνται όσο καλλιτεχνικέ. Έχουμε ελιέ αμφίσει, έχουμε ελιέ καλαμόνι, έχουμε ελιέ καλλιτεχνικέ. Εμεί λέμε καλλιτεχνικέ ακόμα. Δηλαδή, όχι αν δεν σε αρέσει, δεν θέλει κανένα. Όχι αυτή την ποικιλία, είναι μεγαρύτητα. Ελιέ τυρέα, όπω και να είναι, δηλαδή δεν υπάρχει πιστοποίηση. Δεν υπάρχει τυποποίηση, δεν υπάρχει μεταποίηση. Και μετά έχουν μετά ανεργία. Μηχανή του 1926 που αντικατέστησε την προηγούμενη μηχανή. Μερικά είναι κάποιοι πέτρε. Οι πέτρε θα πούνε διάσπαρτε κάτω στο σχηματικό πάρκο, το οποίο θα προωθεί του χρόνου μέχρι εκεί, κανονικά. Και θα κάθεται ο κόσμο κάτω στι πέτρε. Έχουμε μερικά αντικείμενα που είναι πραγματικά έτσι και τέτοια. Άλλε αντικαλιέ υπάρχουν μέχρι εκεί. Ενδεχομένω τρία τέτοια να διώξουν. Να προωθεί ο χώρο.